Λίγο πιο. Διατηρούμε την αυτοτέλειά μας, το Πασόκ και η Δημάρ, αλλά δίνουμε μαζί με κινήσεις πολιτών, με όλους τους δημοκρατικούς προοδευτικούς πολίτες που αγκαλιάζουν αυτό το εγχείρημα και κάθε μέρα είναι και περισσότεροι, δίνουμε τη μάχη αυτών των εκλογών, αλλά κυρίως είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε τη μάχη μετά από αυτές τις εκλογές. Εμείς έχουμε ισχυρούς δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία και μαζί τους θέλουμε να αυξήσουμε τη δύναμή μας για να αλλάξουμε την Ευρώπη και να εξασφαλίσουμε προοπτική για τη χώρα μας. Είμαι πραγματικά και είμαστε πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενοι και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, την Πόπη Δηληματά, για όσα είπε προηγουμένως, γιατί σήμερα γίνεται κάτι το οποίο το απαιτούσαμε και το θέλαμε και το ζητούσαν οι χώροι μας εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Τη σύγκληση των δυνάμεων της σοσιαλδημοκρατίας και της ανατολικής αριστεράς. Τη σύγκληση με βάση προγραμματικό πλαίσιο, με συγκεκριμένες προγραμματικές θέσεις για την επίλυση των προβλημάτων της χώρας και της κοινωνίας. Χρειαζόμαστε ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης. Ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης που θα λαμβάνει υπόψη πράγματι την ιδιωτική οικονομία, την υγιή επιχειρηματικότητα, τα οποία αυτή τη στιγμή μπορούν να βγάλουν από την κρίση τη χώρα μας. Συνεπώς, χρειάζονται πολιτικές μεταρρυθμιστικές σε κάθε τομέα, βαθιές μεταρρυθμίσεις σε κάθε τομέα πολιτικής, προοδευτικές. Και οι χώροι μας έχουν αυτή τη στιγμή και πολιτική βούληση και σχέδιο για να παρουσιάσουν ένα πλήρες πρόγραμμα, το οποίο θα είναι πρόγραμμα ανασυγκρότησης της χώρας και υπέρβασης της κρίσης. Θα μιλήσω, ευχαριστώ.